Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, η 15η Φεβρουαρίου, τιμώντας όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου, αναγνωρίζοντας τον πόνο και τις δυσκολίες τους και ευαισθητοποιώντας την παγκόσμια κοινότητα. Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι περίπου 400.000 παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 0 έως 19 ετών ότι διαγνώσκονται με κάποια μορφή καρκίνου ετησίως, ότι σε χώρες υψηλού εισοδήματος, όπου ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας είναι γενικά προσβάσιμες, πάνω από το 80% των παιδιών με καρκίνο θεραπεύονται, σε αντίθεση με χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου θεραπεύονται λιγότερο από το 30%. Μένω σε αυτό το πρώτο που ανέφερα, αναγνωρίζοντας τον πόνο και τις δυσκολίες τους και ευαισθητοποιώντας την παγκόσμια κοινότητα. Γιατί στις τηλεφωνικές μας γραμμές βρίσκονται η κυρία Ακριβή Παπαδάκη, που είναι γραμματέας του Συλλόγου Αγάπης, ένα σύλλογο ο οποίος δραστηριοποιείται πάρα πολύ εκεί στο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και στην Ογκολογική Κλινική Παιδών, όπως επίσης και τη γιατρό ογκολόγο, την κυρία Γεωργία Μιλάκη. Κυρίως μου, σας καλημερίζω και τις δύο. Να είστε γερές. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Τουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που είμαστε μαζί σας. Θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία Ακριβή Παπαδάκη, πριν πάω στη γιατρό, ρωτώντας σας το εξής, για τη δική σας δραστηριοποίηση μέσα στο συγκεκριμένο το χώρο, με πολλούς τρελούς κανόνες ασφαλείας, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για όλες τις δράσεις που διοργανώνετε, αναφορικά με τα παιδιά και αναγνωρίζοντας πάντα εσείς από τη δική σας την πλευρά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα ίδια, όπως επίσης και οι οικογένειές τους. Πώς είναι αυτό το οποίο ζείτε, και θέλω επίσης να μου πείτε, πριν πάω στο αμυγός ιατρικό κομμάτι και την κυρία Μιλάκη, τι είναι αυτό το οποίο εισπράτεται ως μήνυμα και από τις οικογένειες και κυρίως από τους ίδιους τους μικρούς ασθενείς. Αυτό που ζούμε καθημερινά, γιατί είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μέσα στην κλινική, είναι συγκλονιστικό, κυρία Δουλγεράκη. Η δύναμη αυτή που έχουν τα παιδιά και την οποία μεταδίδουν στις οικογένειές τους και σε εμάς είναι ασύλληπτη. Από τα παιδιά παίρνουμε τη δύναμη να κάνουμε κι εμείς αυτό που μπορούμε καθημερινά. Όμως τα παιδιά αυτά είναι μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, όπως πολύ σωστά είπατε, πραγματικά με τρελούς κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τους οποίους και εμείς μπαίνουμε όταν μπαίνουμε μέσα στην κλινική, και προσπαθούμε να τους προσφέρουμε αυτό που δεν μπορούν να έχουν ακριβώς επειδή είναι εκεί. Στιγμές χαράς, στιγμές ξενιασιάς, στιγμές παιχνιδιού, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται απλώς για μικρά παιδιά. Έχουμε την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση της κυρίας Τιακάκη, της διευθύντριας κλινικής και όλου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, και με τη δική τους καθοδήγηση προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Τώρα τι να πω για αυτό το πρώτο που είπατε, ότι είναι συγκλονιστική η δύναμη που τα ίδια τα παιδιά τα οποία νοσούν μεταφέρουν στις οικογένειές τους και προς όλους τους υπόλοιπους, αλλά κυρίως προς τις οικογένειές τους, και αντιμετωπίζουν με το δικό τους τον τρόπο τη νόσο παράλληλα με τους δικούς τους ανθρώπους. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που ακούμε. Ακριβώς, και αυτό που συναντήσαμε και εμείς τις πρώτες φορές που μπήκαμε στην κλινική δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και αυτό που ίσως θα φαντάζεται κανείς. Συναντούμε παιδιά που έχουν ανάγκη να παίξουν, που έχουν ανάγκη να γελάσουν, και ξαφνικά ξεχνάς για λίγο που βρίσκεσαι. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Ξεχνάμε που βρισκόμαστε, ξεχνάμε ότι έχουμε παιδιά μπροστά μας τα οποία νοσούν, και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά αυτά ως τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά της καθημερινής μας ζωής, και θέλουμε απλά να τους προσφέρουμε λίγες στιγμές χαμόγελου και ξενιασιά. Νομίζω τα είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συναντάμε παιδιά τα οποία θέλουν να ζήσουν, να παίξουν, να χαμογελάσουν και τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα αντιμετωπίζονται έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν από την ιατρική κοινότητα,
πόνος, δυσκολίες, ευαισθητοποίηση, χαρά, ελπίδα και πάει κάτω. Ό,τι μπορεί να σου προσφέρει το παιδί το οποίο μεγαλώνει, ναι. Ακριβώς. Όλα μαζί τα συναισθήματα τα βιώνουμε εκεί. Όλα, κύριε Βουλγεράκη. Σας εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό, να είστε πάντα καλά εκεί όλοι σας στο Σύλλογο της Αγάπης. Πραγματικά σας το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ποτέ, ποτέ καμία βοήθεια δεν είναι λίγη. Τίποτα δεν είναι λίγο. Ακόμα και η μικρή κίνηση για κάποιους ανθρώπους έχει τεράστια σημασία. Οπότε όταν κάποιος θέλει κάπως να βοηθήσει και αισθάνεται ότι ίσως να μην είναι αρκετό, όλα, όλα τα θέλουμε. Κάθε βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Από το Σύλλογο Αγάπης. Εθελόντρια, Γενική Γραμματέα του Συλλόγου, η κυρία Παπαδάκη. Γιατρέ, η δική σας η σειρά, γιατί ακούσατε και αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και φαίνεται ότι στην Ελλάδα, όπως διάβαζα, εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καρκίνου, κυρία Μιλάκη, και του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο, ότι εδώ έχουμε πολύ περισσότερο λευχαιμίες, αν θέλουμε να το ιεραρχήσουμε στην Ελλάδα, έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί, στοιχεία του 2020, καρκίνη εγκεφάλου κεντρικού νευρικού συστήματος, λεμφώματα, νεφρική όγκη, που αποτελούν τους συχνότερους τύπους παιδικών καρκίνων στην Ελλάδα. Λοιπόν, κυρία Βουλγεράκη, να ξεκινήσω από τα όσα είπε η κυρία Παπαδάκη. Με πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν ξεκινούσα την ιατρική σχολή, όπου εθελοντικά πήγαινα σε παιδοματολογική κλινική για να κάνω παρέα και να βοηθήσω τα παιδιά, έτσι λίγο για να πάει η μαμά και ο μπαμπά στο σπίτι για να κάνουν κάποιες δουλειές ή για να ασχοληθούν με το άλλο τους παιδί. Και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη σημασία. Στις μέρες μας μετά τον κορονοϊό, για τα παιδιά αυτά υπάρχουν συνθήκες αντισηψίας που είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να το τονίσουμε. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει και να τους κάνει παρέα, αλλά όπως και να είναι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί κανένα παιδί δεν γεννήθηκε και ήρωες, κυρία Βουλγεράκη, άθελά τους έγιναν ήρωες. Και εμείς στεκόμαστε πλάι τους για να παλέψουν και να νικήσουν και να μπορέσουν να ζήσουν και πάλι σαν παιδιά, όχι σαν ήρωες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το τονίζουμε πάντα όταν μιλάμε για παιδικό καρκίνο. Έναν καρκίνο που ακούγεται τελείως αφύσικος, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι ένα σχήμα οξύμορο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Υπάρχουν μάλιστα και σπάνιοι όγκοι που εμφανίζονται από την εμβρυϊκή ζωή και μιλάμε για μια πολύ σπάνια αρρώστια στα παιδιά, σε ποσοστό λιγότερο από το 1% των συνολικών καρκίνων που εμφανίζονται στον άνθρωπο. Ωστόσο, αυτή η νόσος είναι υπεύθυνη για τους περισσότερους θανάτους μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής στην παιδική ηλικία, αν εξαιρέσουμε τα ατυχήματα. Και όπως μας είπε και η κυρία Ακριβή, η διάγνωση του καρκίνου σε ένα παιδί προκαλεί μια σοβαρή διατάραξη των ισορροπιών και των δεδομένων σε ολόκληρη την οικογένεια, η οποία καλείται σε μια ανασύνταξη των δυνάμεών της να υπερβεί την απειλή για τη ζωή του παιδιού και να τροποποιήσει ακόμα και το γονικό ρόλο και να κατανοήσει το πρόβλημα με μια σκοπιά που είναι ξένη προς εμάς. Από την άλλη, όλοι οι γιατροί που είναι κοντά στα παιδιά, και όχι μόνο οι γιατροί, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, όλη αυτή η ομάδα υγείας καλείται να αντιμετωπίσει την οικογένεια ως σύνολο από την πρώτη μέρα και ανεξάρτητα από την πρόγνωση που έχει το παιδί, έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι όταν νοσεί το παιδί πάσχει ολόκληρη οικογένεια. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν που έχει ο καρκίνος στο παιδί και η διαφορά της νόσου από τον καρκίνο σε ενήλικες είναι ότι εμφανίζεται σε έναν εξελισσόμενο οργανισμό, τόσο βιολογικά όσο και ψυχοκοινωνικά. Έχει μια ιδιαίτερη ιστολογική εικόνα, μια ιδιαίτερη εντόπιση και μια ιδιαίτερη πρόγνωση. Όλα τα νούμερα που αναφέρατε προηγουμένως και τα νοσήματα τα οποία αναφέρατε, ναι, πράγματι αυτά είναι που μας απασχολούν περισσότερο στα παιδιά, με πρώτα τα αιματολογικά νοσήματα, λευκαιμίες, λυμφώματα, και ακολουθούν οι όγκοι του κεντρικού νευρικού και τα σαρκώματα, δεν τα ξεχνάμε αυτά, που πια φαίνεται να αυξάνονται και σε επίπτωση τόσο στα παιδιά όσο και σε νεαρούς ενήλικες. Για εμάς τους ογκολόγους που δεν είμαστε ειδικοί, δεν είμαστε παιδο-ογκολόγοι, είμαστε ογκολόγοι ενηλίκων, έχει μεγάλη σημασία και ο καρκίνος σε νεαρούς έφηβους, σε νεαρούς ενήλικες.
δηλαδή σε παιδιά γύρω στην ηλικία των 15-17 ετών. Εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση στη διάγνωση, η οποία προκύπτει συνήθως από το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται έγκαιρα τα συμπτώματα, γιατί τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά. Είναι συμπτώματα όπως, παράδειγμα, κεφαλαλγία ή πρωινή έμετη ή κάποιες λεμφαδένες που μπορεί να έχει διωγγωθεί και να μην του δώσουμε σημασία γιατί θα τον αποδώσουμε σε κάποια λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού ή κάποιος πόνος στα οστά που μπορεί να αποδοθεί σε καταπώνηση λόγω του ότι το παιδί κάνει ένα άθλημα. Η πόνο στις αρθρώσεις που επιμένει για πάρα πολύ καιρό. Είναι λοιπόν όλες αυτές αθώες διαγνώσεις που πρώτοι οι γονείς πρέπει να αναγνωρίσουν και ειδικά τα συμπτώματα αυτά δεν είναι ειδικά αλλά είναι ενδεικτικά ώστε το παιδί να πάει στο γιατρό και να δούμε αν συμβαίνει κάτι λίγο πιο σοβαρό από τα συνήθεια που μπορούν να προκαλέσουν κούραση, ανορεξία ή μειωμένη διάθεση για παιχνίδι σε ένα παιδί. Κυρία Μιλίκη, ξέρετε, από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τον καρκίνο, δεν είναι πολλές ημέρες προς τα πίσω πηγαίνοντας που είχαμε κάνει μια ανάλογη συζήτηση. Γι' αυτό και σας κάλεσα σήμερα. Εκείνη όχι η διαπίστωση, αλλά η αναφορά σας στα στοιχεία ότι όλο και πιο συχνά παρουσιάζονται κρούσματα του καρκίνου και ειδικότερα σε νέες ηλικίες, είναι αυτό που με τάραξε πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Βέβαια αυτό δεν ισχύει τόσο για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ισχύει για τους καρκίνους σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Αλλά το βλέπουμε ότι δυστυχώς η επίπτωση του καρκίνου σε νέους ανθρώπους αυξάνεται συνεχώς. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί επιστημονικά. Η πιο συχνή επιστημονική εξήγηση για όλα αυτά είναι ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφή μας και με τον τρόπο ζωής μας. Βέβαια όταν μιλάμε για παιδιά η διατροφή αφορά τη μητέρα και αφορά τη διατροφή κατά τη διάρκεια της σκίσης στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή η κατανάλωση ενδεχομένως καρκινογόνων ουσιών κατά τη διάρκεια της σκίσης ή η έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλους καρκινογόνους παράγοντες μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ένα παιδί να νοσήσει στην πορεία της ζωής του από καρκίνο. Αυτό που εμείς λέμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε και σε κάθε ευκαιρία που μας δίνετε και εσείς μέσα από αυτό το βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι γυναίκες που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης θα πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι οτιδήποτε κάνουν μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στις ίδιες όσο και στο έμβριο που κυκλοφορούν. Να ρωτήσω τότε, με συγχωρείτε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Μιλάκη. Τότε, γιατί όταν πας να κάνεις κάποιες εξετάσεις, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε ή μεταξύ των πραγμάτων που σε ρωτάνε, αν υπάρχει πίσω ιστορικό με καρκίνους στην οικογένεια? Γιατί το θετικό οικογενειακό ιστορικό αυξάνει την πιθανότητα να νοσήσει ένας άνθρωπος από καρκίνο. Αυτό όμως δεν είναι κληρονομικότητα, μην το συγχαίουμε. Τα γονίδια με τα οποία γεννηθήκαμε, δηλαδή γαμετικές μεταλλάξεις που έχουμε κληρονομήσει από τον μπαμπά μας και τη μαμά μας κατά τη σύλληψη, αυτό είναι ένα ποσοστό περίπου 10% των καρκίνων. Το θετικό οικογενειακό ιστορικό έχει σημασία γιατί σημαίνει ότι σε αυτήν τη συγκεκριμένη οικογένεια υπάρχει ένα πιο ευάλωτο DNA το οποίο μπορεί με την έκθεση σε περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες να αποτελέσει ένα υπόβαθρο για την ανάπτυξη μιας κακοήθειας. Αυτό ισχύει για τον παιδικό καρκίνο, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα νοσήματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη μιας κακοήθειας σε ένα παιδί και αυτό το γνωρίζουμε, είναι γνωστό στην επιστημονική κοινότητα, αλλά αυτά τα περιστατικά είναι κάτω του 10%. Τις περισσότερες περιπτώσεις παιδικού καρκίνου δεν έχουν εξήγηση. Τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε μια ακριβή εξήγηση για να πούμε ότι αυτό έφτεξε ή το άλλο έφτεξε. Ερευνώνται όλα αυτά ακόμα. Το πιο σημαντικό που πρέπει να σας πω είναι ότι κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, από την στιγμή της γέννησής του, συμβαίνουν μεταλλάξεις. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι πολύ σημαντικές, γιατί είτε αφορούν ογκοκατασταλτικά γονίδια, δηλαδή γονίδια που μας προστατεύουν από τον επάφημο καρκίνο, είτε αφορούν γονίδια που ενισχύουν την ογκογέννηση. Και αυτές οι μεταλλάξεις μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να δημιουργήσουν έναν οποιοδήποτε όγκο, σε οποιαδήποτε ηλικία. Μάλιστα. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει η κατάλληλη διάγνωση, υπάρχει η κατάλληλη θεραπεία, υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες. Το ζητούμενο είναι να βλέπουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά,
και να παρατηρούμε, όχι να φοβόμαστε, να παρατηρούμε όλα εκείνα τα οποία προαναφέρατε πριν από λίγο, για τα οποία θα πρέπει λίγο παραπάνω να στεκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τον παιδικό καρκίνο, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε, γιατί το προλαμβάνει πάντα, το λέμε, εσείς το λέτε, οι γιατροί μας το έχετε μάθει, είναι καλύτερο του θεραπεύει, κυρία Μιλάκη, έτσι, ακόμα και στον καρκίνο. Το 80% των παιδικών καρκίνων είναι οι άσημοι και παραπάνω πια στις μέρες μας αυτά τα ποσοστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο για αυτούς τους γονείς και για τα παιδιά που είναι σε αυτήν την δυσάρεστη θέση να διαχειρίζονται ένα πολύ σοβαρό νόσημα σε τόσο τρυφερή ηλικία. Εκείνο που πρέπει να τονίσω επίσης είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, και με αυτή την ευκαιρία το τονίζω, ότι υπάρχουν δημόσιες τράπεζες ομφαλικών πλαστοκυττάρων και στην Κρήτη, όπου εκεί οι γονείς μπορούν να δώσουν τον ομφαλοπλακό. Ακούντιο αίμα των παιδιών τους για να γίνουν μελλοντικοί δότες μυελού των οστών και σε παιδιά και σε ενήλικες που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση μυελού. Όπως επίσης και δεν πρέπει να ξεχνάμε καθημερινά πόσο ανάγκη έχουν αυτά τα παιδιά από το ρεά αίματος και άλλων παραγόγων αίματος, για να τρέχουμε και να μην φοβόμαστε, να ενισχύουμε τις τράπεζες, τις δημόσιες τράπεζες αίματος και ομφαλικών πλαστοκυττάρων που έχουμε και στην Κρήτη, και να ενισχύουμε την δυνατότητα θεραπείας για αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά έχουν σημαντικές ανάγκες. Κυρία Μιλακή, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερο, θέλω, για άλλη μια φορά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Γεια σας.